Άσχετα που σου έχω εξηγήσει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ποιοι είναι οι λόγοι που διάλεξα η μοτοσικλέτα μου η παντοτινή να είναι αερόψυκτη, σήμερα θα σου δείξω πώς να κάνεις υγρόψυκτο το μαλακούτι Spectra 125 GP και ταυτόχρονα 233 κυβικά εκατοστά, γιατί είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε υγρόψυξη εάν κάνεις όλες αυτές τις αναβαθμίσεις που προτείνω στην σειρά των επεισοδίων που λέει πώς αναβαθμίσεις ένα μαλακούτι Spectra 125 GP. Ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Θα σου δείξω λοιπόν σήμερα πώς να αλλάξεις τον κινητήρα του μαλακούτι Spectra 125 GP και να βάλεις έναν άλλο κινητήρα από Sniper 150 και ποιες άλλες ακόμα μετατροπές χρειάζονται να γίνουν. Θα βγάλεις όλο τον κινητήρα από τη μηχανή όπως έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Βγάζεις και το καπάκι και το βλοχητόνιο και βγάζεις μέχρι και τις δίζες του βλοχητονίου. Όπως βλέπεις όμως η φλάτσα του βλοχητονίου του Sniper 150 που μπαίνει ανάμεσα βλοχητόνιο και στο κάτω μέρος του κινητήρα δεν ταιριάζει με το μαλακούτι Spectra 125 GP. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε μια μεταλλική φλάτσα και να έχει και συγκεκριμένο ύψος. Και αφού γεμίσουμε με ηλεκτροκόλληση κάποια σημεία του κινητήρα, τότε να κολληθεί αυτή η φλάτσα πάνω στο κινητήρα, η οποία να έχει και συγκεκριμένο ύψος, ώστε να έχει το έμβολο 68 χιλιοστά διαδρομή. Αυτό είναι λοιπόν το νέο βλοχητόνιο που θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο έχει 66 χιλιοστά διάμετρο εμβόλου και 68 χιλιοστά διαδρομή εμβόλου και έχει και τις τρύπες του νερού ψήξεως για ψήξη με νερό. Και αυτά είναι τα υπόλοιπα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε, που είναι ένα καπάκι με 4 βαλβίδες από Sniper 150 με βαλβίδες 22 και 25 χιλιοστών αντίστοιχα, που έχει και τρύπες για το νερό ψήξεως, μία αντλία νερού κομπλέ όπου είναι από την ατάκα, ένα γρανάζι του κνοδοκοφόρου που έχει και compression release πάνω και ένα κνοδοκοφόρο 6,5 χιλιοστών για 4 βαλβίδες. Και εδώ έχουμε τοποθετήσει πλέον πάνω στο κινητήρα του μαλακούτι το ευολοχητόνιο και ενδιάμεσα τη μεταλλική φλάτζα που δίνει και την ανάλογη απόσταση σε ύψος. Βέβαια, όλες αυτές οι αλλαγές που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα στο βίντεο δεν είναι οι μόνες που χρειάζονται να γίνουν. Υπάρχουν και πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν, όπως ηλεκτροκόλληση στον στροφολοφόρο, όπως ανοίγματα πολλών τρυπών στον στροφολοφόρο με δράπανο και με πολλή τόρνευση σε διάφορα εξαρτήματα τα οποία δεν θα αναφερθούν εδώ τώρα σε αυτό το βίντεο, επειδή θα γίνει πολύ μεγάλο το βίντεο. Αλλά όλες αυτές οι εργασίες έχουν ως τελικό σκοπό την τέλεια ισορρόπηση, το balance του νέου στροφολοφόρου. Και το αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα με 66 χιλιοστά διάμετρο εμβόλου και με 68 χιλιοστά διαδρομή εμβόλου είναι το εκπληκτικό νούμερο των 233 κυβικών εκατοστών που ψύχονται και με νερό μάλιστα. Και βέβαια μην ξεχνάμε θα χρειαστούμε και το ψυγείο λαδιού το οποίο έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο πώς θα το τοποθετήσουμε. Και μετά είναι η ώρα να δεθεί το επίσης υγρόψυκτο καπάκι πάνω στο υγρόψυκτο εμβολοχητόνιο. Και μετά τοποθετεί τον κινητήρα πάνω στη μοτοσυκλέτα και φυσικά μαζί και μια καραψυγιάρα νερού με ανεμιστήρα από την ατάκα. Και να το αποτέλεσμα. Σπάσε το κουμπί του like, γράψε ένα σχόλιο, κάνε εγγραφή και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο.